Γεια σας, όπως θα έλεγε και μία ψυχή. Εδώ είμαστε, επιστροφή της μπασκετοκουβέντας. Αυτή τη φορά όχι σε διαδικτυακή σύνδεση όπως γινόταν εν καιρό καραντίνας, αλλά σε ένα πρώτο γύρισμα εδώ στα γραφεία του Γκαζέτα. Βασίλης Κουντής, Νίκος Παπαδογιάννης, Αντώνης Καλγιαβούρας, απουσίες. Τηρουμένων των αποστάσεων. Όχι των αναλογιών, των αποστάσεων. Και τη ατομική ευθύνη. Είμαστε καλά και τη συλλογική συνείδηση. Εντάξει, είμαστε. Νομίζω ότι είμαστε πιο κοντά από ό,τι πριν από δύο μήνες, από ό,τι έπρεπε μάλλον πριν από δύο μήνες. Αλλά εντάξει. Νομίζω ότι γενικότερα και η κατάσταση βελτιώνεται, οπότε είμαστε σε θέση να δουλεύουμε από το γραφείο, να είμαστε πιο κοντά ο ένας από τον άλλον και να ζούμε λίγο. Κανονικά πρέπει να βγούμε με μάσκες, όπως ο Πόποβιτς, τις προάλλες. Είναι και ευπαθής ομάδα κιόλας. Έχουν βγει και φοβερές μάσκες από το NBA, έτσι. Ναι, πρέπει να έχουμε και εμείς τις δικές μας, με το σηματάκι του Γκαζέτα ή κάτι τέτοιο. Ή Γκαζέτα Basketball, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, whole new game είναι το νέο μότο του NBA, όπως I love this game, στη Φούσκα, στο Ορλάντο, που έχουν κατασκηνώσει οι αποστολές των 22 ομάδων του NBA εδώ και περίπου 10 μέρες. Βασίλη, εσύ τα παρακολουθείς πολύ κοντά, γιατί πρόκειται να μεταδώσεις και τα μάτς που θα δείξει η Κοσμοτέ TV. Αφενός με αυτό και αφετέρου, νομίζω ότι όλοι οι μπασκετάκηδες, τα τζάνκις και όλοι αυτοί που το γουστάρουν το μπάσκετ, το περιμένουμε με πολύ μεγάλη ανυπομονησία. Εγώ με τη γλαφυρότητα και τη γραφικότητα που ενίοτε με χαρακτηρίζει, αλληγορικά το λέω, αλλά νομίζω ότι δεν γίνει υπερβολή. Είναι λίγο σαν την Κιβωτό. Δηλαδή, είναι Κιβωτό όχι του ΝΟΕ, είναι Κιβωτό του NBA. Αν σωθεί το μπασκετικό είδος. Είναι πολύ μεγάλο στοίχημα, είναι πολύ μεγάλη πρόκληση. Μένω σε κάτι που είπε ο Τζέιλεν Μπράουν τις προάλλες, βάζοντας την υπόθεση, γιατί είναι εκ των ούνου κάνει ότι πρέπει να μπει στην κουβέντα και όλο αυτό που συνέβη από τις 25 Μαΐου με τη δολοφονία του Φλόιντ και το δικαίωμα που έδωσε το NBA στους παίκτες σε συνεργασία με την Ένωση Παικτών να γράψουν συνθήματα, που και αυτό γίνεται λίγο κάζους μπέλι τις τελευταίες μέρες. Ναι. Έγινε. Πίσω στη φανέλα τους. Είχε πει ο Τζέιλεν Μπράουν λοιπόν ότι αυτό που θα συμβεί στο Ορλάντο από τις 30 Ιουλίου. Όπως θα γράψει ο Γιάννης το κούμπο Equality. Ναι, άλλοι γράφουν Justice, κάθε ένας γράφει τα δικά του. Είπε ο Μπράουν ότι αυτό που θα συμβεί από τις 30 Ιουλίου μέχρι τις 12 Οκτωβρίου είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από το ίδιο το μπάσκετ. Αυτό είναι γεγονός. Σωστό είναι αυτό και νομίζω ότι. Είναι σωστή προσέγγιση δηλαδή. Πέρα από την τύχη που έχει να κάνει με το Black Lives Matter και όλα αυτά, είναι θα γίνει καταρχήν μια πηξίδα για τη διεξαγωγή αθλητικών διοργανώσεων όσο τουλάχιστον διαρκεί η πανδημία, που φαίνεται ότι μπορεί να διαρκέσει για πολύ ακόμα. Εγώ πιστεύω ότι αυτό που θα γίνει μπορεί να γίνει μια πηξίδα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Ναι. Οι οποίοι, έτσι που πάει το πράγμα, και επειδή παρά είναι μεγάλο γεγονός για να ματαιωθούν εντελώς, υποψιάζομαι ότι θα γίνουν κάπως έτσι, μέσα σε μια φούσκα. Οι ομάδες θα είναι σε έναν κοινό χώρο, οι παίκτες θα μπορούν διαδραστικά να είναι σε επαφή ο ένας με τον άλλον, κάτι το οποίο δεν το βλέπαμε ποτέ στο NBA. Και φυσικά να επισημάνουμε ότι το restart του NBA γίνεται γιατί δεν μπορούσε να γίνει και διαφορετικά. Είναι τόσα πολλά τα χρήματα που διακυβεύονται. Είναι πολλά τα λεφτά, αλλά όντως. Και πολλά τα συμφέροντα, με την έννοια ότι αν ακυρωνόταν η εφετινή χρονιά, θα μπαίναμε σε μια διαδικασία ενδεχομένως lockout στα μέσα της επόμενης σεζόν, με ενδεχόμενο νέα συλλογική σύμβαση εργασίας και γενικότερα νέα τάξη πραγμάτων στο NBA. Αυτό λύνεται όμως. Το 1,2 δις δολάρια που θα χανόταν δεν λύνεται. Αυτό έχει ήδη χαθεί. Το 1,2 δις δολάρια έχει ήδη χαθεί. Ναι, θα χανόταν πολύ περισσότερο. Θα πήγαινε στα 3. Μετριάζεται η χασούρα τώρα με αυτή τη λύση. Τουλάχιστον 40 εκατομμύρια απολειών υπολόγιζε κάθε ομάδα εξ αρχής. Οπότε τώρα είναι ό,τι σωθεί. Εντάξει, είναι τριπλό το στοίχημα. Το στοίχημα είναι πρώτα απ' όλα κοινωνικό, πολιτικό, γιατί έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο με όλο αυτό τον ακτιβισμό που αναπτύχθηκε ή εποαζόταν και αναδείχθηκε πάρα πολύ. Το δεύτερο είναι, και το σπουδαιότερο βέβαια στοίχημα, είναι να μην αρρωστήσουν, να μην προσβληθούν, να μην γίνει διασπορά του ιού, να μην το ένα, να μην το άλλο, να μην χρειαστεί να διακοπεί η λίγκα και οτιδήποτε. Και το τρίτο, που είναι επίσης βαρύνουσα σημασίας, αλλά προφανώς έρχεται τρίτο σε ιεράρχηση, είναι το αγωνιστικό κομμάτι. Ναι. Δηλαδή μετά από 141 μέρες. Για το οποίο δεν μπορούμε να μιλήσουμε ακόμα. Τόσες ακριβώς είναι. 141 μέρες από το βράδυ της 11 Μαρτίου που ο Φουκαράς έγινε ο γιατρός των Thunder, έτρεχε αλόφρον μόλις είχε στο μάτς με τη Γιούτα ανιχνευθεί θετικό το κρούσμα του Γκομπέρ. Ωστόσο, νομίζω ότι το πολιτικό. Τελείωσε το. Τρομερή σύμπτωση είναι ότι ο Γκομπέρ ήταν άθελά του η πέτρα του σκανδάλου και ο Κουμπέρ πηδάει στο τζάμπολ της επανεκκίνησης. Ναι. Η επανεκκίνηση είναι Νέα Ορλεάνη. Μήπως έγινε και επίτηδες, γιατί οι Αμερικανοί είναι καλοί σε κάτι τέτοια, σε συμβολισμούς. Πάντως νομίζω ότι το πολιτικό κομμάτι πρέπει να έπαιξε μεγάλο ρόλο στο να συντηρήσει το momentum. Δηλαδή όλοι ήθελαν να συνεχιστεί η λίγκα και για πολιτικούς λόγους. Νομίζω ότι επειδή το NBA είναι αυτό που είναι
Και επειδή οι αθλητές του είναι αυτοί που είναι, και επειδή ο κομισάριος είναι αυτός που είναι, και επειδή ο Λεμπρόν και συν αυτό είναι αυτοί που είναι, νομίζω ότι όλοι ήθελαν να διεξάγουν κάτι σαν προεκλογική περίοδο, συνεχίζοντας το κύμα που δημιουργήθηκε με τις διαδηλώσεις και όλα αυτά και μερικές εβδομάδες πριν τις προεδρικές εκλογές. Αναφέρεις επειδή η πλειοψηφία των παικτών του NBA είναι, σε βάρος του Τραμπ, έτσι. Πιστεύω ότι το να πέσει ο Τραμπ, για να το πω κοινικά, είναι ένα από τα θέλω του NBA αυτή τη στιγμή. Και επίσης, εντάξει, υπήρξε διχασμός βέβαια, γιατί αρκετοί παίκτες δεν ήθελαν, άλλοι σύρονται να παίξουν χωρίς να το πω ότι θέλουν. Απλώς το λέω αυτό διότι το ζήτημα είναι τι επιλέγεις. Επιλέγεις να παίξεις και με τη δράση σου να φωνάξεις περισσότερο ή επιλέγεις να καθίσεις στο σπίτι σου και να κάνεις μια άλλου είδους προπαγάνδα. Προφανώς, στο βαθμό που θέλουν να περάσουν κάποια μηνύματα πολιτικά, κοινωνικά, αντιρατσιστικά, το ένα το άλλο, είναι προτιμότερο να είσαι στο γήπεδο και είτε με τα συνθήματα να πίσω. Ναι, ναι. Και να κάνεις, γιατί προφανώς θα δούμε πολλές τέτοιες σκηνές. Να γραφτούν συνθήματα γύρω-γύρω από το γήπεδο, όλα αυτά που συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν. Βέβαια και αυτά μπαίνουν σε ένα καλούπι. Δεν μπορεί οποιοδήποτε να γράψει ό,τι θέλει. Και, είναι 28 μότο. Διαλέγεις ένα από αυτά τα 28. Δεν μπορεί. Με πυροβόλο όπλο. Ο Κυριλέγκο ή και η K47. Το Βασίλη περίμενα με μπλούζα, αλλά ήρθε με πουκάμισο ο Κυριλάτος. Εγώ ήρθα με αντετοκούμπο. Θα φορούσατε το κούμπο, αλλά ήμουν σίγουρος ότι θα το φορέσει εσύ και είπα να σπάσω λίγο την μονοτονία, έτσι να το πάω κάπου αλλού. Να μπούμε λίγο και στο αγωνιστικό κομμάτι και να μιλήσουμε, και, να μιλήσουμε και στη συνέχεια και λίγο για τις ωραίες ιστορίες που αναδύονται από αυτή την επανέναρξη του NBA. Πάμε λίγο. Και τις άσχημες. Ενδιαφέρουσες είναι όλες. Είναι μέρος της αλήθειας. Πάμε στην Ανατολή όπου έχουμε τους Bucks που δείχνουν να βρίσκονται ένα βήμα πιο πάνω από όλους, γιατί είναι μια ομάδα που τηρουμένων των αναλογιών και της πιθανής επιστροφής του Μπλέτσο και του Κόνατον, που ήταν οι παίκτες οι οποίοι βρέθηκαν θετικοί σε κορονοϊό από την ομάδα, δείχνουν ότι είναι ένα επίπεδο πιο πάνω από τις υπόλοιπες τέσσερις ομάδες, τους Raptors, τους Celtics, τους Miami Heat και τους Philadelphia Sixers. Απλώς για να κρατήσουμε και μια πισίνη, συγγνώμη στη διακοπή. Που θεωρώ ότι είναι ναι, από τα φαβορί. Όλα έχουν αστερίσκο. Όλα. Δηλαδή όλα. Και στην Ανατολή και στη Δύση. Ναι, υπάρχει από το πιο απλό, γιατί το πιο απλό, ναι, το πιο απλό είναι το πώς θα συμπληρωθούν. Πώς θα συμπληρωθεί 16 των ομάδων που θα προχωρήσει στο play-off, γιατί υπάρχουν κάποιες θέσεις που είναι ανοιχτές και πεζόμενες, κυρίως στη Δύση. Αλλά θέλω να πω ότι όλα έχουν αστερίσκο. Δηλαδή, πώς θα γυρίσουν οι παίκτες, 140 μέρες, κάποιοι είναι και περισσότερο λόγω τραυματισμού. Κάποιοι γύρισαν, δεν είχαν παίξει το Portland, ας πούμε, που θα είναι πιο πλήρες από ό,τι ήταν όταν σταμάτησε η Λίγκα. Άλλος θα πάει πιο χοντρός, άλλος θα γυρίσει πιο αδύνατο. Ο Γιώκητς είναι αγνώριστος, ξέρω εγώ, αν κρίνουμε και από αυτό. Και δεν ξέρω αν μπορεί να παίξει χωρίς τον όγκο του. Αυτό είναι μπορεί επίσης να κάνει τη διαφορά χωρίς αυτόν τον όγκο που είχε. Κάποιοι που ήταν τραυματίες επιστρέφουν γέροι, για άλλους θα συμβεί το αντίστροφο, αλλά νομίζω ότι ακόμα και αν φύγουν όλα αυτά από τη μέση, είναι μεγάλο στοίχημα για οποιαδήποτε ομάδα να διατηρήσει ένα momentum που πιθανόν είχε πριν την διακοπή ή για κάποιον άλλη που ήταν deformé να ξαναβρει τον εαυτό της. Με βάση την απόφαση του NBA πριν από λίγες μέρες ότι ουσιαστικά η κούρσα για την ανάδειξη του MVP έχει κριθεί από πριν τη διακοπή, νομίζω ότι μοιάζει σχεδόν δεδομένο ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα είναι MVP της κανονικής περίοδου back-to-back, δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Σωστό. Το οποίο έχει γίνει μόλις μία φορά από μία Αμερικανό παίχτη, με τον Steve Nash. Διάβαζα τον γκάλο που κάνει το ESPN με τους δικούς τους συντάκτες, οι οποίοι όμως δεν είναι τίποτα τυχαίοι, έτσι. Προφανώς ξέρουν πολύ καλά τι γράφουν και τι λένε για να βρίσκονται στο ESPN. Είδα ότι η ψηφοφορία των 20 για την κούρσα του MVP βγάζει Γιάννη 17-3. Με τον Λεμπρόν να παίρνει τις υπόλοιπες τρεις ψήφους, αλλά βγαίνει με μεγάλη διαφορά και αμυντικός της χρονιάς ο Γιάννης. Το οποίο είναι μια τεράστια. Πώς θα το πω, μια διάκριση άνευ προηγούμενο. Δεν ξέρω αν είναι άνευ προηγούμενο. Προηγούμενο είχε βγει και ο Τζόρνταν. Αλλά λες, ποιος είχε βγει. Δεν θυμάμαι, πιθανό. Ίσως είναι και κάποιος άλλος. Ναι, ο Γιάννης. Και μόνο την κουβέντα. Είναι μικρότερος όμως. Ναι, και μόνο στην κουβέντα. Μπαίνει το όνομα του Τζόρνταν, φτάνει και περισσεύει. Τον ανεβάζει αυτομάτως μια άλλη διάσταση. Σε αυτό που λες, Νίκο, νομίζω ότι έρχεται και κουμπώνει η πρόσφατη δήλωση του Σκότι Πίπεν ότι δεν ξέρω αν ο Γιάννης μόνος του, χωρίς δεύτερο σούπερστάρ. Όχι, είπε δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν. Υποτέλεσε και δεύτερο για να πάρει το πρωτάθλημα. Για να πάρει το πρωτάθλημα. Που σημαίνει ότι στην περίπτωση του MVP επιβραβεύεται το γεγονός ότι μόνος του οδήγησε τους Bucks. Μόνος του εντός αγωγικών. Ναι, μόνος του είναι σχετικό, αγωγικών, είναι άλλο πράγμα. Ναι. Οι Bucks. Το καλύτερο ρεκόρ τη κατάσταση. Πρώτα απ' όλα είναι η καλύτερη ομάδα από όταν πέρυσι. Αυτό δεν σηκώνει αμφιβολία. Απλώς όταν πας να παίξεις
τελικούς, είτε στην Ανατολή όπως είναι πέρυσι με τους Bucks. Μετράνε όλες τις λεπτομέρειες. Ναι, όχι, δεν μετράνε μόνο. Ναι, αφενός μεν μετράνε όλες τις λεπτομέρειες, αλλά μετράει αυτό το περιβόητο που το μάθαμε από τα χρόνια των Big One, των Big Two και των Big Three. Τι supporting cast έχει, δηλαδή. Ποιος έχει γύρω, ποιος μπορεί να πίστευε τι εκείνη την ώρα. Δηλαδή, ο Μπλέτσο, ας πούμε, απερίφθη μετά πολλών επένων από την περσινή παρουσία του στα playoffs. Είναι ένα δυνατό σημείο. Όσο καλό παίκτη κι αν είναι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι παίζουν πάρα πολλά πράγματα ρόλο και το ξέρουμε όλοι και δεν είναι μόνο στο NBA. Παντού συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, ποιον παίκτη μπορεί ξαφνικά να τον δει ο Μπούτεχολζερ ή ο Βόγγελ, ο Βόγγελ και ο Λασάκη τη απουσία του Μπράντλεϊ και του Ρόντο στην αρχή. Άρα, φτωχαίνει πολύ το backcourt των Lakers. Και έχει και το ρίσκο του J.R. Smith. Σωστά, δηλαδή, μπράβο, ναι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτό θα παίξει ρόλο και θα παίξει κυρίως ρόλο όταν, πώς το λέγει ο συγχωρεμένος ο Mike Σοδεντινός, προσφύγουν τα γάλατα. Δηλαδή, στο Game 7, στο Game 6. Αυτούς θα μεγαλώσουν, γιατί και ο Pippen δεν ήταν Pippen πριν γίνει Pippen, αν καταλαβαίνει κανείς τι εννοώ, φαντάζομαι. Ναι. Πάντως, οι Bucks, πριν τη διακοπή Bucks, για να βάζουμε πάντα τον αστερίσκο, γιατί δεν ξέρει κανείς πού θα εμφανιστούν, πώς θα εμφανιστούν οι ομάδες, μου δίνουν την εντύπωση ότι μεγάλωσαν εδώ, ότι μεγάλωσαν πνευματικά φέτος. Πέραν του ότι είναι πιο γεμάτοι, βρήκαν καλύτερα τους ρόλους, έχω την εντύπωση ότι δείχνουν μια αυτοπεποίθηση που δεν την είχαν. Συν τη άλλη, η διακοπή ωφέλησε πολύ τους Bucks. Οι Bucks είχαν τρεις ήττες στη σειρά. Ναι, ναι. Και δεν ξέρει κανείς. Ο Γιάννης ήταν τραυματίας από το μάτσο με τους Lakers, έχασαν στο καπάκι από τους Lakers, από τους Suns και από τους Nuggets. Τρεις ή τη σειρά θα μπορούσαν να κάνουν και κάποιες, δεν θα απειλούνταν να μην βγουν πρώτοι, αλλά τους βόλεψε. Το αν πεις, και αυτό πολύ σχετικό είναι. Δηλαδή, ποιος θυμάται τι έγινε πριν από 140 μέρες. Εάν θεωρήσουμε λοιπόν ότι οι Bucks είναι το πρώτο φαβορί για να είναι στους τελικούς της Ανατολής, ποιους εκ των Raptors, Celtics, Miami και Φιλαδέλφια βλέπετε να έχουν προβάδισμα για να τους συναντήσουν. Εγώ τουλάχιστον καλοβλέπω τους Celtics. Εντάξει, οι Celtics είναι πάντοτε υπολογίσιμοι. Δεν μπορείς να τους... Όχι μόνο δεν μπορείς να τους αγνοήσεις. Δεν ξέρω αν είναι έτοιμοι να κάνουν το μεγάλο βήμα. Έχει οριμάσει πολύ ο Tatum. Έχει οριμάσει ο Tatum, παίζει σαν ροστάρα αυτή. Όχι σαν ροστάρα, παίζει σαν superstar αυτή τη στιγμή. Είναι ο Jaylen Brown, έχουν καλό προπονητή, έχουν καλή χημεία. Έχουν ένα ερωτηματικό με τον Kemba Walker για το πώς θα μπράβο, ο Kemba Walker έχει παίξει 13-15, δεν θυμάμαι, κάπου τόσα είναι τα match play-off. Ναι, ναι. Δηλαδή δεν έχει συσσόρευση εμπειριών και εικόνες από τα play-off, που και αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Ενώ οι Bucks, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια, είτε αποκλείονταν από τον πρώτο γύρο από τους Bulls, είτε από τους Raptors, είτε από οποιονδήποτε, έχουν αρχίσει να μαζεύουν εμπειρία. Οι Sixers δεν ξέρω. Οι Raptors θα πουλήσουν πολύ ακριβά το ντομάρι τους. Εγώ βλέπω το 46-18 των Raptors μετά την απώλεια του Leonard και μου βγαίνουν τα μάτια. Βέβαια, τι λες τώρα. Τα play-off είναι δουλειά του προπονητή ή δουλειά των παίκτων. Είναι η ώρα του προπονητή ή η ώρα των παίκτων. Αν είναι η ώρα του προπονητή, εγώ τους φοβάμαι όλους αυτούς. Και το Τορόντο, και τη Βοστόνη, και το Μαϊάμι, και την Ινδιάνα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ώρα προπονητή στο NBA. Μόνο στην περίπτωση του Πόποβιτς, ο οποίος θα μείνει για πρώτη φορά μετά από 23 χρόνια εκτός πλέον. Ναι, γιατί είναι πολύ μακριά, δηλαδή τυπική θα είναι η συμβολική παρουσία των Spurs στην επανεκκίνηση. Κοίταξε, σε βάθος χρόνου είναι η ώρα του προπονητή. Μόνο τον Πόποβιτς, να το θέσω διαφορετικά, μπορούν οι superstars του NBA να σεβαστούν έτσι όπως πρέπει, ώστε να είναι αυτός το αφεντικό σε μια ομάδα. Εντάξει, να σου πω κάτι όμως. Δεν μπορείς να το αγνοήσεις. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι όσο και αν εκεί το παιχνίδι είναι ένας εναντίον ενός και είναι τα egos που λένε. Είναι οι μεγάλοι εγωισμοί που βγαίνουν μπροστά. Είναι αυτό που λέμε players league. Ναι, ναι, είναι players league, είναι players game στην Αμερική, δεν είναι coaches game. Αλλά την άλλη πλευρά, δεν πατάς ένα κουμπί και λες ότι παίζουν τηλεκατευθυνόμενοι οι παίκτες. Δηλαδή ότι χρειάζονται, το λέω πάντοτε, γιατί σεβάστηκα τότε την άποψή του και μου το είπε και πάρα πολύ ωραία ο Κώστας Παπανικολάου πριν από 4,5 χρόνια στο Χιούστον. Του λέω τι γίνεται. Μαζί είμαστε. Μα, τι γίνεται, λέει ο Μακχέιλ τις ωραίες οδηγίες στο Χάρντεν, στον Σούπερμαν, στον Αρίζα και στους υπόλοιπους και στο τέλος της δεύτερης περίοδου. Στις αρχές της δεύτερης περίοδου, ξεσάλλωνε. Και μετά λέει, που λέγεται το Μεξικάνος, το Λάσο και ο συγχωρεμένος ο Μαθαίου. Θα έχεις Λάσο να τον πιάσει το Χάρντεν. Εγώ έχω την αίσθηση ότι, με δεδομένα μαρτύρου τουλάχιστον έτσι, θα το λέω συνέχεια, ότι μπορεί να δούμε πράγματα που δεν τα φανταζόμαστε. Νομίζω ότι μετά τον πρώτο γύρο καμία σειρά στην Ανατολή δεν θα τελειώσει πριν τα 6 παιχνίδια. Ακριβώς γιατί οι ομάδες είναι ομάδες συνεκτικές. Δεν υπάρχει έδρα. Παίζει ρόλο γι' αυτό.
που όποιον, όπως και να το κάνουμε, κάποιος θα τους έδινε ένα πλεονέκτημα, ένα αρχικό 2-0. Οι ομάδες είναι πολύ συνεκτικές και το Milwaukee έχει καλό προπονητή, για να μην τρελαθούμε τώρα τελείως. Και μάλιστα ο Γιάννης είναι ίσως ο μόνος superstar που σέβεται τον προπονητή. Για τη Φιλαδέλφια δεν είμαι και τόσο σίγουρος. Και εγώ δεν είμαι σίγουρος για τη Φιλαδέλφια. Τώρα ακούω κάνει ο Λέο Μπράουν, θα βάλει το Σίμονς για να του καμουφλάρει την αδυναμία στο μακρινό, στον Νουβέλ να παίξει πόιγκαρ. Θα σουτάρει πολύ, λέει ο Σίμονς. Είναι ίσως από όλες αυτές τις ομάδες η μοναδική που ακόμα ψάχνει την ταυτότητά της. Την αγωνιστική. Είναι ερωτηματικό, η Σίξερς είναι καλή ομάδα. Δηλαδή έχει καλά, απαρτίζεται από καλά, μπράβο, από καλές μονάδες. Δεν ξέρω τι πίστοση και τι ελπίδες μπορούμε να τους δώσουμε. Και υπάρχει και το ερωτηματικό του Μαϊάμι, έτσι. Εγώ το βάζω μαζί με τους άλλους. Και την Ινδιάνα. Και το Μαϊάμι και την Ινδιάνα και τη Βοστόνη και το Τορόντο. Ο Λαντύπο δεν θα παίξει. Θα παίξει. Αυτή τη στιγμή το σενάριο είναι ότι παίζει. 50-50. Ναι, ότι κλείνει προς το ότι θα παίξει. Εντάξει, και αυτή είναι καλή ομάδα. Και με τον Σαμπόνις και με τον Ολαντύπο είναι φτιαγμένη ομάδα. Επίσης, εγώ δίνω τίγη στο. Δεν ξέρω, πιθανότατα να μιλούσαμε. Τι λέω τώρα, τι χάζω ομάδες λέω. Αλλά σε βάθος χρόνου, εγώ νομίζω ότι οι Χιτ θα πάρουν πρωτάθλημα. Οι Χιτ. Ναι. Σε βάθος χρόνου, δεν ξέρω πότε θα συμβεί αυτό. Θα ξαναπάρουν. Ναι, θα ξαναπάρουν. Λοιπόν, θα το πάρουν για τέταρτη φορά. Είναι καλή ομάδα όμως και επίσης που αυτό πιθανότατα. Πάντοτε στα play-off παίζει ρόλο και πιθανότατα μετά από τόσο μεγάλη απραξία ενδέχεται να παίξει περισσότερο. Είναι μια ομάδα που παίζει άμυνα. Δηλαδή που προσπαθεί να κρατήσει τον αντίπαλο, που σου χαλάει το ρυθμό, που έχει παίκτες. Δηλαδή από ποιους έχει χάσει τον Μίλγο και φέτος δύο φορές. Ναι. Το Μαϊάμι. Από ποιον έχει χάσει ο Γιάννης δύο φορές. Ναι, το Μαϊάμι μόνο. Και μάλιστα. Από τον Μπαμ. Μπαμ Αντεμπάγιο. Και τον Ναν. Για τους μυστήριους. Αν συμφωνήσουμε ότι είναι λίγο πιο ξενέρωτα τα παιχνίδια της ανατολικής περιφέρειας όσον αφορά την κανονική περίοδο, στη Δύση θα γίνει χαμός. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Πιστεύω ότι η Ανατολή θα είναι κόλαση. Χρησιμοποιείς επιχείρημα Λεμπρόν. Αυτό που είπε, αυτό, που είπε πριν από μερικές μέρες ότι η σύνδεξη τύπου, τόσα χρόνια έλεγαν ο Λεμπρόν παίζει την Ανατολή, ευκολάκι. Όχι μόνο αυτό, αλλά με την έννοια ότι πέρα από το ότι έχουμε. Υπάρχει σταθερά τον Mavericks με το δίδυμο το ευρωπαϊκό. Υπάρχει σταθερά τον Rockets με το small ball του Harden και του Westbrook και το πώς θα βρεθούν. Σωστό. Υπάρχει η μάχη Lakers-Clippers που παίζουν και με το καλημέρα και όλα στην πρεμιέρα παίζουν δυο τους. Υπάρχει η κατάσταση στην οποία θα βρεθεί ο Jokic και πόσο θα μπορέσει να σπρώξει. Και υπάρχει και μια ομάδα, υπάρχει μια ομάδα που έχει καρφωθεί στο νούμερο 5. Και όλα μπορεί να τα περιμένει. Για ποια λες? Του Thunder. Του Thunder. Ναι, αλλά υπάρχει και κάτι άλλο. Υπάρχει μια μάχη γιγάντων εντός εισαγωγικών για την 8η θέση. Ανάμεσα σε Νέα Ορλεάνη, Portland και Memphis. Το Portland είναι νομίζω οι τέσσερις. Πρέπει να αυτοκτονήσει το Memphis που είναι στην 8η θέση. Αλλά η Νέα Ορλεάνη παρουσιάζεται σε εξαιρετική κατάσταση ο Zion. Το Portland παρουσιάζεται με δύο ενισχύσεις. Ναι. Τον Nurkic. Και τον άλλο τον ψηλό, τον λεπτό, τώρα μου διαφεύγει το όνομά του, που είναι ήταν τραυματίας. Σωστό. Είναι αυτό το παλιόπεδο που μπορεί να σκοτώσει οποιονδήποτε. Ακριβώς. Και παίζουν και οι τρεις αυτές ομάδες μεταξύ τους στη διάρκεια των 8 αγώνων που απομένουν. Λοιπόν, έχει φοβερές ιστορίες η Δύση. Και καταρχήν, Καουάι και Λεμπρόν, αν καταφέρουν να κατακτήσει κάποιος από τους δύο πρωτάθλημα, θα είναι ο παίκτης που θα έχει πάρει με τρεις διαφορετικές ομάδες πρωτάθλημα. Ναι. Και νομίζω ότι είναι και η τελευταία ευκαιρία του Λεμπρόν. Εντός εισαγωγικών. Δεν το ξέρεις. Εντάξει, ο Λεμπρόν είναι 30 Δεκεμβρίου του 1984. Θα είναι σε λίγο 36. Ο Ντέιβις δεν ξέρουμε αν θα είναι του χρόνου. Αν όμως θα είναι, αλλάζουν τα δεδομένα. Και εντάξει, οι Lakers έχουν μια δυναμική που μπορεί να προσελκύσει παίκτες, να κρατήσει παίκτες. Ναι, ειδικά αν κουβαλάνε και κανένα δακτυλιδάκι ή την προοπτική ενός δακτυλιδιού, έστω για την επόμενη χρονιά, δεν είναι ομάδα από την οποία θα πηδήξουν από το σκάφος εύκολα οι υπόλοιποι παίκτες, η μικρομεσαία και η μεγαλομεσαία. Σε περίπτωση, τώρα αυτοί ήταν 6 χρόνια εκτός playoff. Δηλαδή έχουν να παίξουν playoff το 14. Φαντάζομαι ότι θα αφήσουν τα κόκαλά του στο γήπεδο. Ναι. Δηλαδή, όσο και αν αυτό ακούγεται περίεργο. Τηρουμένων των αναλογιών και με τον κορονοϊό και με την απραξία τόσο καιρό, θα σκυλιάσουν για να το πάρουν. Σίγουρα, αλλά οι Lakers είναι πιο υπερήλικες εντός εισαγωγικών από τους Clippers που έχουν την πιο νεανική ομάδα από αυτές που διεκδικούν τίτλο. Και δεν έχουμε δει και σε βάθος χρόνου για πολύ καιρό μαζί τον Paul George και τον Kawhi Leonard. Δηλαδή, εγώ τους πιστεύω πολύ αυτούς. Τη μια είναι πότε ο Γιάννης δεν μπορεί, πότε ο Καουάι πονεί. Ο Καουάι πάντα βαριέται και πονεί πρώτον play-off. Συντήρηση. Αλλά στα play-off. Στα play-off.
Εντάξει, εγώ θα ήθελα να μου πει κάποιος ποια επίθεση θα ξεχαρβαλώσει την πρώτη γραμμή άμυνα στον Clippers. Ναι. Με τον Beverly, τον Paul George και τον Kawhi Leonard. Ναι, ναι. Δηλαδή έχουν τους τρεις καλύτερους αμυντικούς της λίγας σε τρεις... Εντάξει, σε τρεις διαφορετικές... Νομίζω ότι εκεί είναι όλο το στοίχημα της χρονιάς. Δηλαδή πόσο αυτή η ομάδα μπορεί να γίνει άρμα, μάχης. Και δεν θα ξεχαρβαλωθεί. Αν δηλαδή αυτή η ομάδα είναι ομάδα, μπορεί να φτάσει με αυτό το τέρμα. Το στυλ στην Αμερική είναι πολύ ελευθεριάζον. Όχι μόνο στο παιχνίδι το Players Game, είναι στον τρόπο διαβίωσης. Yeah. Δηλαδή αυτή τη στιγμή του έχει βάλει σε μια φούσκα. Τις προάλλες τον Butler, τον κατσάρια σα λέει και φώναξαν την ασφάλεια επειδή έκανε τρίπλες στο δωμάτιο. Ο άλλος βγήκε να πάρει delivery για τα σίδερα. Αυτά τα κάγκελα. Σουβλάκια. Σουβλάκια, ναι. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Ο Λεμπρόν γκρίνιαζε πριν από καμιά δεκαριά μέρες γιατί δεν είχε καιρό να δει τη μαμά του. Δεν έχει. Η μαμά Skype δεν είχε του Λεμπρόν. Λοιπόν, Zoom. Γιατί το λέω αυτό. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι τύποι βγαίνουν από τις συνήθειες, από τη ρουτίνα τους. Ναι. Είναι και αυτό ένα θέμα. Ναι. Δηλαδή, η μάσκα, το ότι δεν μπορούν να πάνε να φάνε έξω, το ότι δεν μπορούν να κάνουν socializing, το ότι δεν είναι οι αυτοί τους. Μπαίνουν σε ένα καταναγκασμό. Ναι, και μπαίνουν σε μια λογική ότι πρέπει να παίξουν, ας πούμε, που όμως είναι διευρυμένο, είναι πολύ μεγαλύτερο σε διάρκεια, ένα τουρνουά FIBA, μοιάζει με τουρνουά FIBA, γιατί ουσιαστικά θα παίζουν σε ένα γήπεδο, σε μια πόλη, σε ένα γήπεδο. Δεν είναι ένα το γήπεδο, θα παίζουν σε μια πόλη όμως. Αλλά είναι. Πήγαινε γήπεδο, ξενοδοχείο, ξενοδοχείο, γήπεδο. Είναι λίγο μαρτύριο. Είναι στη ρουτίνα της διατροφής κτλ. Ισχύει αυτό που ο Βασίλης ουδής τους εξαναγκάζει να φάνε όλοι μαζί, η ομάδα. Στάνταρ γεύμα. Υπάρχουν στάνταρ γεύματα, αλλά όποιος δεν θέλει δεν το τρώει. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί ο Μίτλετον, ας πούμε, να πηγαίνει κάθε μέρα και να τρώει μπέργκερ. Και να φύγει από το Ορλάντο 20 κιλά βαρύτερος. Ουσιαστικά δεν έχουμε θίξει το σημαντικότερο παράγοντα. Εγώ νομίζω ότι αυτό το πρωτάθλημα το παράξενο θα το πάρει όποιος είναι πιο δυνατός στο μυαλό. Και δεν εννοώ στους αγώνες. Είναι όποιος θα αντέξει καλύτερα τον εγκλισμό. Ναι. Γιατί οι ομάδες που θα παίξουν στους τελικούς θα μείνουν τρεις μήνες μέσα. Ναι. Αυτό σημαίνει τρεις μήνες χωρίς να βλέπουν άνθρωπο. Τρεις μήνες που θα βαρεθούν, δεν θα έχουν τι να κάνουν. Τρεις μήνες χωρίς σεξ. Δηλαδή μπορεί το πρωτάθλημα να το κρίνει το πουλί του LeBron James, με συγχωρείτε. Δεν είναι αστείο. Δεν είναι αστείο. Στα Μουντιάλ, ποδοσφαίρου κλπ. Χωρίς να είναι σε φούσκες, φέρνουν... Το πιο δημοφιλές θέμα κάθε φορά είναι το σεξ των... Πότε θα φέρουν τις γυναίκες. Στη φυλακή τους φέρνουν, στους κρατουμένους φέρνουν τα τέρια τους. Και αυτοί δεν έχουν δικαίωμα καν 20 χρονών παιδιά, άντρακλες με τους ορμόνες να ξεκυλίζουν από τα αυτιά και θα μείνουν τρεις μήνες μέσα. Είναι παράλογο. Θα τρελαθούν. Ήδη δηλαδή πιθανολογείται, είναι σχεδόν βέβαιο, ότι όλοι θα προσβληθούν από αυτό που ονομάζεται cabin fever, ο πυρετός της καμπίνας, του εγκλισμού δηλαδή. Ότι δηλαδή κάποια στιγμή θα μετατραπεί σε παράνοια αυτό το πράγμα, σε τρέλα. Όποιος ξεσπάσει λιγότερο δηλαδή. Όποιος αντέξει περισσότερο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αν δεν κάνουμε προβλέψεις, θα χαιρετήσουμε. Εντάξει, νομίζω ότι ισχύει, ξαναγυρίζουμε σε αυτό που είπαμε στην αρχή. Ότι όλα έχουν αστερίσκο. Δηλαδή, μπήκαν αμέσως το θέμα της πνευματικής όντως. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά για να μην ξαναπούμε τα ίδια. Ναι. Ας κάνουμε. Εντάξει, φαίνεται ότι. Τουλάχιστον φαίνεται ότι υπάρχει στη μια πλευρά. Να σε βοηθήσω για να μην το ψάχνεις. Bucks Clippers εγώ. Εσύ. Ναι. Πάω να πω Bucks ή Clippers οτιδήποτε και βέβαια το μάτι μου στα νούμερα. Ότι η Φλόριντα όπου γίνονται όλα αυτά έχει 400.000 κρούσματα σχεδόν, πάντα πάνω 5.000 νεκρούς. Τις τελευταίες εβδομάδες είναι η πολιτεία με τα περισσότερα κρούσματα. Δηλαδή έφτασε 15.000 σε μία μέρα. Και πάλι ξαναλέω το ίδιο. Ναι, ξαναλέω το ίδιο. Ότι όποιο αντέξει το μυαλό είναι αυτό το πράγμα. Παίζει ρόλο. Θα παίξει ρόλο. Δεν ξέρω πόσο ρόλο θα παίξει. Επειδή και το δικό σου το μυαλό. Επειδή άρχισε επίσης στη Φλόριντα και το WNBA. Να δούμε και εκεί πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Δηλαδή οι Αμερικάνοι. Τι έκανα, το άκουγα στο ραδιόφωνο. Πριν από μέρες που οι Αμερικάνοι είναι κολλημένοι, όσο ελευθεριάζουν είναι το στυλ τους πολλές φορές, αλλά τόσο κολλημένοι είναι σε πράγματα. Ακυρώθηκε για πρώτη φορά μετά από 145 χρόνια το Αμερικανικό ποτάμι μαστίβου. Ναι. Τρομερό. Ναι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ας ελπίσουμε να κυλήσουν πρώτα απ' όλα να κυλήσουν όλα ομαλά. Γιατί νομίζω ότι είναι ένα δικαίωμα, ένα ανοιχτό παράθυρο για τον αθλητισμό γενικότερα, όχι μόνο για τον μπάσκετ, για το NBA, για ολόκληρο τον αθλητισμό. Λοιπόν, ναι, Bucks. Για να πω ότι μου ξεφύγατε και οι δύο, αλλά ο Βασίλης βγήκε με κόκκινο. Και λέει Kirsi Clippers, ξέρω εγώ. Εκεί θα πεις τίποτα. Ναι, θα πω ότι κατά τη γνώμη μου ήρθε η ώρα του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Να σηκώσει το πρωτάθλημα. Διότι πιστεύω... Του Γιάννη έχει Του Γιάννη του Γιάννη Αντετοκούνμπο.
ότι πιστεύω ότι. Τι γίνεται με τον Νίκο, συγγνώμη. Τι γίνεται με τον Νίκο. Ακούει τι λένε πρώτα οι άλλοι. Όχι. Και πετάει το δικό του. Πετάει το δικό του για να ξεχωρίσει το διαφορετικό. Το πιστεύω εξ αρχής ότι ο Γιάννης έχει σε συγκριτικά μεγαλύτερο βαθμό, αν όχι υπερθετικό, τα στοιχεία αυτά που απαιτούνται για να διαχειριστεί αυτή την πραγματικότητα. Η εμπειρία προφανώς όχι, γιατί κανένας δεν έχει πείρα τέτοιας κατάστασης, αλλά... Είναι πιο ελεγχόμενος ως χαρακτήρας σε σχέση με τους άλλους. Πιο εσωστρεφής, το οποίο μπορεί να το βοηθήσει σε αυτό το πράγμα. Και τον έχει οριμάσει όλη αυτή η περίοδος και με το γιο του, με την οικογενειακή θαλπορή και όλα αυτά. Και νομίζω είναι και πιο διψασμένος. Ίσως είναι ο πιο πεινασμένος από όλους, αυτό που ήθελα να πω ακριβώς. Εγώ τους συμπαίκτες του γενικά τους πιστεύω περισσότερο από όσο τους πιστεύει ο μέσος παρατηρητής και τον Μίδλτον και όλους. Και τους ρόλους που έχουν βρει φέτος με τους δύο Λόπες, με τον Διβιτσέντζο, με τον Κόνατον, όλα αυτά. Καλά να είναι το παιδί. Πάντα υπάρχει αυτός ο φόβος. Μήπως γυρίσει κανένας αστράγαλος οτιδήποτε και καταστραφούν όλα. Νομίζω ότι αν είναι γεραίος ο Γιάννης και οι βασικοί συμπαίκτες του, είναι το πρώτο φαβορί. Ωραία, τελειώσαμε. Αυτά από εμάς. Μείνετε συντονισμένοι αυγουστιάτικα στην ιστοσελίδα του katzea.gr. Επίσης, μεγάλη υπόθεση, μια και το λες. Μεγάλη υπόθεση. Νόμιζες ότι τελειώσαμε εσύ, αφελέστατε. Από εκεί που ήταν... Τέλος είναι το σημείο από που αρχίζουμε. Την υποτόμα Σέλιο. Συγγνώμη, Τσίγκα, είναι αυτό το all time classic. All time, λοιπόν. Δεν έχει διακόψει ποτέ σε επίλογο. Τώρα να φύγουμε. Ο Τόμα Σέλιο, τι είπε, τέλος είναι το σημείο από που αρχίζουμε. Ο Ουμπέρτο Έκο έχει γράψει το ειδήσεις... Μισό, ειδήσεις δεν υπάρχουν τον Αύγουστο. Το NBA, λοιπόν. Έτσι, εντάξει, οι μπασκετικές... Έχει και Champions League στο ποδόσφαιρο. Αυτό το μαζεύω. Αλλά θα κρατήσει τον μπάσκετ ζωντανό. Το κράτησε νεκρό, βέβαια, η πανδημία τόσους μήνες. Το NBA μας κράτησε ζωντανούς με το Last Dance. Με το Last Dance. Θα μας ξανακρατήσει ζωντανούς αυγουστιάτικα. Ναι. Οπότε... Αυτός είναι ο Βασίλης Κουντής, αυτός είναι ο Νίκος Παπαγιάννης. Σεπτεμβριάτικα και τούτο Σεπτεμβριάτικα. Εθνική ομάδα δεν έχουμε φέτος. Το NBA θα συνεχίζει. Μπορεί να πάει μέχρι 15. Επίσης να πω και κάτι άλλο. Όχι, δεν αποφεύγω. Πετάω τα χαρτιά μου μετά από αυτό, τα ασκίζω. Αυτή ήταν η μπασκετοκουβέντα του katzea.gr. Μείνετε συντονισμένοι στην ιστοσελίδα για όλες τις ειδήσεις του NBA και φυσικά στους δέκτες της Κοσμοτέ TV με τη φωνή του Βασίλη Σκουντή για τις μεταδόσεις. Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι, θα τα ξαναλέμε συνεχώς.